Σας μεταφέρω τον εγκάρδιο χαιρετισμό του Δέλτα Σίγμα της Ομοσπονδίας των Πολιτικών Συνταξιούχων Ελλάδος. Αγαπητοί και αγαπητές, πρώτιστα επιτρέψτε μου να εκφράσω τη θλίψη μας για αυτά που ζει η ανθρωπότητα στα μέτωπα δύο πολέμων, στο βορρά και στο νότο, με αποτέλεσμα να χάνονται παιδιά, γυναίκες, γέροντες, άδικα. Ας ομονοήσουμε να επικρατήσει η ειρήνη και η ασφάλεια, ώστε οι λαοί μας του κόσμου, του μικρού αυτού της γης μας, να ζήσουν ειρηνικά και ευτυχισμένα. Στρέφω αυτή τη στιγμή το νου μας στις πλημμύρες της Θεσσαλίας μας, που ξεσπίτωσαν χιλιάδες ανθρώπους των χωριών μας. Η πολιτεία, η κυβέρνηση, τα κόμματά μας ας ενσκύψουν, ώστε να μπορέσει να επικρατήσει πάλι η γαλήνη και η πρόοδος αυτών των τόπων μας. Απευθύνω ιδιαίτερο σεβασμό σε όλους εσάς που με θυσίες, την εργατικότητα και την ευσυνειδησία σας συμβάλατε στην αναγέννηση και πρόοδο της πατρίδας μας. Δυστυχώς όμως πόσα όνειρα και σχέδια στην τρίτη φάση της ζωής μας γκρεμίστηκαν την περίοδο των μνημονίων. Αλήθεια, πόσο φταίξαμε οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι. Μόνο εμείς γίναμε τα θύματα μιας αλόγιστης και απρογραμμάτιστης πολιτικής που δυστυχώς ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις. Ας κατανοήσουν όλοι οι θύνοντες ότι δεν είναι δίκαιο οι θυσίες και τα επώδυνα μέτρα να αφορούν μόνο τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τους μικρομεσαίους. Δεν είναι δίκαιο οι έχοντες και κατέχοντες να μην συμμετέχουν σε αυτή την εθνική μας δοκιμασία. Ο αρχαίος ποιητής μας Σοφοκλής, απευθυνόμενος στο γύρας, στα γυρατιά, είπε ότι μάλλον τους ευχαριστεί όχι να κερδίζουν, αλλά να τιμώνται, που δυστυχώς ξεχάστηκε. Πόσο εύστοχα και επίκαιρα ο στρατηγός Μακρυγιάννης, όταν τον πρότειναν να τον αυξήσουν το μισθό του, είπε στο βασιλιά «Να μην είναι εις άλλος η πατρίς φτωχή και εις άλλος πλούσια». Ζητάμε με την ψήφιση νόμων και την αντιμετώπιση του λαού μας να δώσουν και πάλι την ελπίδα και το χαμόγελο στους συνταξιούχους και να επιστρέψουν όσα αυθαίρετα τους στέρισαν καθ' όλη τη διάρκεια των μνημονίων και την οριστική κατάργηση δώρων και επιδομάτων. Να πάρθουν ουσιαστικά μέτρα κατά της ακρίβειας, να δώσουν στους νέους μας την ελπίδα και το μέλλον του έθνους. Αναφέρω ότι πρέπει να προσέξουν το δημογραφικό πρόβλημα και δυστυχώς μόνο το 2020 πέθαναν στην Ελλάδα γύρω στις 85.000 γεννήθηκαν 85.000 ενώ απεβίωσαν 135, διαφορά 50.000. Το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό και εκτρό. Η πολιτική για τη στήριξη της οικογένειας θα πρέπει να επιδιώκει τη μείωση της φτώχειας, την προώθηση της απασχόλησης και μεγαλύτερη ισότητα των δύο φύλων στις εργάσιμες συνθήκες. Να εξασφαλίσουν δωρεάν ποιοτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσω ενός βελτιωμένου κρατικού συστήματος. Το σύστημα υγείας πρωτοβάθμιας και ΕΣΥ πρέπει να βελτιωθεί. Τασόμαστε αναφανδόν υπέρ των αποφάσεων και στάσεων της ΠΟΕΔΗΝ που λέει «Διαφωνούμε ριζικά με την πρόταση για εγκαθίδρυση στα νοσοκομεία του ιδιωτικού τομέα με οποιοδήποτε μορφή συμπράξης δημοσίου και ιδιωτικού, ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών, αλλαγή νομικής σύστασης. Στη συνείδηση του ελληνικού λαού μας παραμένει όμως πάντα και θα μένει ο μεγάλος σεβασμός και η μεγάλη εκτίμηση προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων μας, για την αυταπάρνηση και αυτοθυσία με την οποία εργάστηκαν την περίοδο του COVID. Να επιτευχθεί η ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας όχι σε βάρος του ανθρώπινου δυναμικού. Οι άνθρωποι
δεν είναι πια εργαλεία. Πρέπει να αποδίδεται ο σεβασμός και η αξιοπρέπεια. Ένα ωράριο με συνθήκες υγείας. Όχι ο άνθρωπος να γίνει μέρος, να ζήσουμε τον μετανθρωπισμό και να ζούμε τα ρομπότ και τα εργαλεία των μηχανών. Η εξασφάλιση μιας ενεργού γύρανσης, όπου οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας μπορούν να ζουν και να γερνάνε με αξιοπρέπεια. Αναγκαία είναι σήμερα μπροστά σε αυτή τη λέλαπα της ακρίβειας και της αβεβαιότητας η ενότητα όλων των συνταξιούχων και των εργαζομένων. Όλοι να φωνάξουμε δυναμικά, όχι άλλες θυσίες και άλλη ταπείνωση στα ίδια πρόσωπα της ελληνικής κοινωνίας. Όχι άλλος εμπυγμός των ελίγων σε βάρος των πολλών που είναι οι μόνοι που φυλάνε Θερμοπύλες. Κλείνουμε αγαπητοί και αγαπητές τα 50 χρόνια από τη θυσία των φοιτητών μας στο Πολυτεχνείο. Τελειώνοντας θα μου επιτρέψετε μερικούς στίχους του κάλβου που απίφθαινε στον Ιερό Λόχο του στο Δραγατζάνι, αλλά ταιριάζουν απόλυτα και στους σημερινούς ήρωες του Πολυτεχνείου μας. Ας μη βρέξει ποτέ το σύννεφον και ο άνεμος σκληρός ας μη σκορπίσει το χώμα των μακάριων που σας σκεπάζει. Ας το δροσίσει πάντοτε με τα αργυρά της δάκρυα η ροδόπεπλος κόρη και αυτού ας ξεφυτρώνουν αιώνια τα άνθη. Ω γνήσια της Ελλάδος τέκνα, ψυχέ που επέσατε εις τον αγώνα Ανδρείος, τάγμα εκλεκτών ηρώων καύχημα νέων. Σας άρπαξεν η τύχη την νικητήριον δάφνη και από μυρτιά σας έπλεξε και πένθυμον κυπάρισον. Αλλά αν της απεθάνει για την πατρίδα, η Μύρτος είναι φίλων ατίμητων και καλά τα κλαδιά της Κυπαρίσου. Καλώς αγώνες και μεθαύριο την 24η Νοεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ.